Γίνεται μια παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου του κύκλου πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που διαθέτουμε και βέβαια των διακρίσεων που έχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τόσο εντός της Κύπρου όσο και εκτός στην Ευρώπη. Μία από αυτές είναι η κατάκτηση του ECTS Label των πιστωτικών μονάδων, αλλά παρακαλώ μην συνδυαστούν με τις απλές, με τα απλά ECTS, είναι το ECTS Label, το οποίο διαθέτουν μόνο 40 κορυφαία πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη, μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπως γνωρίζετε, κανένα πανεπιστήμιο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο δεν έχει αυτή την διάκριση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης. Και δείχνει βέβαια την υψηλή ποιότητα σπουδών που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο και τη διαφάνεια στις διαδικασίες διοικητικές, ακαδημαϊκές και φοιτητικές. Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν σε αυτό το πανεπιστήμιο? Όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μόρφωση, είτε σε πτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Όλα τα προγράμματα και τα πτυχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αναγνωρισμένα από το ΔΑΤΑΠ. Είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί έχουμε ως ακαδημαϊκό εταίρο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι μια συνεργασία την οποία εγώ τότε ως αντιπρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου πριν από περίπου 2 χρόνια είχα συνυπογράψει μαζί με τον τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σημερινό Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Θόδωρο Παπαθεοδόρου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε διοικητικό προσωπικό, όπως βέβαια και σε φοιτητές, να βρίσκονται σε μια στενή επαφή, σε στενή συνεργασία και ερευνητική και σε επίπεδο ακόμα και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Ήδη τον ερχόμενο χρόνο ξεκινάμε ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο όμως, με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, πάνω σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής και μετανάστευσης. Αρχικά να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται τώρα μια μεγάλη κοινότητα παιδιών από την Ελλάδα που φοιτάνε σε διάφορα προγράμματα σπουδών και στις 4 σχολές που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι βέβαια η πρώτη φορά που είμαστε στην Τρίπολη, όχι η πρώτη φορά βέβαια που είμαστε στην Πελοπόννησο και ευχόμαστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε. Αρχικά να σας πω για το θέμα της εισαγωγής των φοιτητών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν κατατακτήριες εξετάσεις. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου, που είναι βέβαια επίσημα αναγνωρισμένα τόσο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου όσο και από το ΔΟΑΤΑΠ, όπως συμβαίνει στο δικό μας πανεπιστήμιο, κάνουν επιλογή των προπτυχιακών φοιτητών βάσει της επιτυχής ολοκλήρωσης του λυκειακού κύκλου σπουδών. Και να πούμε ότι η σύγκλητος κάθε τετράμινο που προσφέρουμε τα προγράμματά μας αποφασίζει τον αριθμό των φοιτητών για κάθε πρόγραμμα. Οπότε, αν αντιλαμβάνεστε, εκεί και όπου υπάρχει περισσότερη ζήτηση, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα κριτήρια στην επιλογή, όπως είναι ο γενικός βαθμός στο απολυτήριο του Λυκείου. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές τώρα, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρώσει ένα αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο εδώ στην Ελλάδα ή αλλού. Και θα χρειαστούμε κυρίως αντίγραφο του πτυχίου αυτού και της αναλυτικής τους βαθμολογίας. Ανάλογα βέβαια με το κάθε πρόγραμμα σπουδών που επιλέγει ο σπουδαστής, υπάρχουν και επιπρόσθετα κριτήρια, όπως είναι λόγω χάρη μια συνέντευξη, η οποία θα την ορίσει το τμήμα στο οποίο αιτείται. Επιπρόσθετα να πούμε ότι έχουμε περιπτώσεις στο προπτυχιακό επίπεδο παιδιών που έχουν πάρει ήδη ένα πρώτο πτυχίο εδώ στην Ελλάδα ή φοιτούν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει κάποια μαθήματα και αυτοί μπορούν να γίνουν, όπως λέμε στο ευρωπαϊκό, μεταφερόμενοι φοιτητές. Μεταφέρονται στο δικό μας πανεπιστήμιο και έχουν τη δυνατότητα εξαίρεσης μαθημάτων βάσει του προγράμματος σπουδών που έχουν συμπληρώσει εδώ. Οπότε αυτό μειώνει και το κόστος βέβαια σπουδών, αλλά και το χρονικό διάστημα των σπουδών τους εκεί. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται φοιτητές 3 φορές το χρόνο. Ο ακαδημαϊκός χρόνος χωρίζεται σε 2 τετράμινα και 1 το καλοκαίρι. Οπότε ξεκινάμε νέο κύκλο μαθημάτων και νέα εισαγωγή παιδιών. Για το φθινόπωρο, αυτό που ξεκινά τέλος συνήθως του Σεπτέμβρη και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο,
Ακολούθως τώρα είναι το Ιαρινό που θα ξεκινήσει Φεβρουάριο και θα τελειώσει το Μάιο και μετά ξανά τον Ιούνιο που είναι το καλοκαίρι.